στο χειδαίο επίπεδο να αναφέρονται σε πρόσωπα οικογενειών, παραχαράσσοντας, διαστρεβλώνοντας και ψευδολογώντας. Τα κείμενα είναι εδώ, είναι στη διάθεσή σας, είναι αναρτημένα αυτά τα κατάκτηστα κείμενα, είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα διαβάσετε για να μην τρώω χρόνο. Λέμε λοιπόν, το 7ο γυμνάσιο και το 7ο λύκειο θα συνεχίσει να τροφοδοτείται με τα παιδιά του αγίου κλάδου της περιοχής. Δεν έχουμε καμία μα καμία πρόθεση να το αποδυναμώσουμε. Ίσα ίσα, και εδώ φαίνεται η παλικαριά της διοίκησης του Δήμου, απαιτήσαμε από τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί είναι στα όρια μου το Δήμο Θεσσαλονίκης και τυπικά ανήκει ακόμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτήσαμε από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Παιδείας και είμαστε σε καλό δρόμο να αλλάξει καθεστώς, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ έλεγα το 70 ο Σύλλογος Γονιών και Δημόνων μου είπε ότι πάνω το 80% των παιδιών του 7ου γυμνασίου και του 7ου λυκείου ανήκουν πλέον στο δικό μας το Δήμο,